Σας καλωσορίζουμε και σας υποδεχόμαστε στην αρτοπία μας το παραδοσιακό. Η αξιοπιστία και η αγάπη μας προς εσάς, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία, μας βοήθησε να δημιουργήσουμε μια τεράστια γκάμα αρτοποιημάτων με αρίστων προδιαγραφών πρώτες ύλες. Οι 19 ποικιλίες ψωμιού με πρώτο το γνήσιο, προζυμένιο παραδοσιακό ψωμί και η πληθώρα βουτημάτων και γλυκισμάτων μας δίνουν το προβάδισμα στην αρτοπία. Εξελισσόμαστε καθημερινά, γι' αυτό και σας παρουσιάζουμε πρώτη ψωμί βιολογικής καλλιέργειας. Αρτοπία ζαχαροπλαστική, το παραδοσιακό. Παναγιώτης Νικολόπουλος, Σολομού 75, τηλέφωνο 2610-313-194. Θα είμαστε πάντα σύμμαχοι των δικών σας γευστικών αναζητήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Αχάια. Η επόμενη μέρα μετά την ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου βρίσκει τα κόμματα να ετοιμάζονται πυρετοδός. Ή Πρόεδρος ή εκλογές. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μπορεί ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς να έκανε έκκληση να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες, όμως το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας για την εκλογή Δήμα δείχνει ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν και οι κάλπες είναι πολύ κοντά. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν τα στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Αχαΐα. Από κυβερνητικής πλευράς τονίζεται ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Δεν πρέπει να το προεξοφλούμε, γιατί έχουμε να κάνουμε 300 πολιτικούς που συζητούν. Και αυτό σημαίνει πολλά, γιατί έχουμε μια πρόταση από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές που δεν έχουν τοποθετηθεί ή που λένε ότι στη δεύτερη, στην τρίτη ψηφοφορία θα είναι αλλιώς. Έχουμε επίσης ένα χώρο ανάστατο, εννοώ ότι όταν θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες για εκλογές, θα δείτε ότι τα κόμματα δεν θα είναι τα ίδια αυτά που είναι τώρα στη Βουλή. Το πιο πιθανό σενάριο, όπως και πριν μια εβδομάδα και σήμερα, είναι οι εκλογές. Έτσι. Γιατί πολύ δύσκολα φαίνεται να υπάρχουν οι 180 βουλευτές να ψηφίσουν πρόεδρο. Βέβαια, τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά σαφώς θα πρέπει να υπάρξουν διαφορετικές λογικές και σε κόμματα, αλλά αν θέλετε και στους ανεξάρτητους βουλευτές για να γίνει αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι πρέπει και οι ανεξάρτητοι βουλευτές να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους. Νομίζω ότι δεν κοσμεί τη δημοκρατία μας το να μην είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε μόλις 160 ψήφους, ενώ παρόν ψήφισαν 135 βουλευτές. Από τη διαδικασία απουσίαζαν 5 βουλευτές. Πρωτεύουσα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να δοθεί νέα εντολή σε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να τελειώνουμε με μνημόνια, με τρόικες και να μπει η κοινωνία σε μια καινούργια τροχιά παραγωγικής ανασυγκρότησης της ίδιας της κοινωνίας. Τα σενάρια που ακούγονται είναι πολλά. Μέχρι να φτάσουμε στην τρίτη ψηφοφορία, ίσως κάποιοι να αλλάξουν γνώμη ή να προταθεί άλλος υποψήφιος πρόεδρος από Σαμαρά Βενιζέλο. Θα πάμε σε εκλογές, σε εθνικές εκλογές, διότι πρέπει ο ελληνικός λαός να δώσει τη λύση, να αποφασίσει ποιους θέλει να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι 3 χρόνια από αυτή περίπου που κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση έχει εξαθλιώσει τον κόσμο. Πρέπει να πάμε σε εκλογές και να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, γιατί αυτοί οι οποίοι κατέστρεψαν τη χώρα που τη διοικούν 40 χρόνια δεν νομιμοποιούνται να κάνουν όσα κάνουν. Εμείς, το δήλωσε και ο Προεδρός μας θες εξερχόμενος από την Ελληνική Βουλή, ότι παραμένουμε ακλόνητοι, ισχύει ό,τι έχουμε πει και ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουμε για πρόεδρο Δημοκρατίας ακόμα και αν παραιτηθεί και ο Πρωθυπουργός. Η Δημάρη είναι απόφαση συνεδριακή, δεν ψηφίζει πρόεδρο, διότι πρέπει να αλλάξουν οι ασκούμενες πολιτικές, οι οποίες είναι εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Είναι βέβαιο ότι οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την αγωνία τους για το μέλλον της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις εκφράζουν οι πολίτες. Εκτιμούν ότι μπορεί να αποφευχθούν οι πρόορες εκλογές, αφού τα κόμματα έχουν τον τρόπο να προχωρήσουν στις απαραίτητες ζυμώσεις.
Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις οι Έλληνες πολίτες. Τα αποτελέσματα της χθεσινής ψηφοφορίας ήταν αναμενόμενα για τους περισσότερους, όμως όπως εκτιμούν μπορεί στην τρίτη ψηφοφορία να αλλάξουν τα δεδομένα. Την παρακολούθησα βέβαια, την παρακολούθησα. Τα πράγματα δεν είναι καλά, παιδιά, τι να σας πω, καθόλου καλά. Πιστεύετε ότι θα οδηγηθούμε σε εκλογές? Εκεί νομίζω, γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση. Δεν είναι απίστευτο ότι μπορεί να γίνουν οι 180. Συμφωνείτε? Έτσι λέτε κι εσείς. Έτσι λέω, γιατί μπορεί να πέσει και χρήμα. Τι λένε όμως οι πολίτες για το ενδεχόμενο εκλογών? Εντάξει, η χθεσινή ψηφοφορία αναμενόμενη ήταν, κατά κάποιο τρόπο. Τώρα για τις εκλογές που έρχονται μην είσαι τόσο βέβαιοι. Γιατί όπως φαίνεται αυτό το κοινοβούλιο έχει μεγάλη δεξαμενή για να αντλήσουν ψήφους. Καλύτερα να συνεχιστεί μέχρι και την τρίτη ψηφοφορία αυτό το αποτέλεσμα για να τελειώνουμε μια και καλή. Όπως καταλάβατε κι εσείς, δεν είναι ανάγκη να σας το πω, όλοι κοιτάνε τις θέσεις τους και δεν είναι συμπεριφορά όπως τώρα βέβαια υπάρχουν και κολοτούμπες όπως ο κύριος Μελάση, ο οποίος διαπραγματεύεται. Ο άνθρωπος κάνει τη διαπραγματευσή του, ναι. Τι θα αποκομίσει ο καθένας και θα αποφασίσει πότε 20%, πότε 100%. Ούτε ο εγγονός μου που είναι 5 χρονών δεν σκέφτεται έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα μακάρι να πάνε να υπάρξουν και άνθρωποι που σέβονται το αξίωμά τους και τα παντελόνια τους. Εάν οδηγηθούμε σε εκλογές, έχετε για βρυσούλες. Γεια σας. Όχι, δεν χρειάζεται να πάμε σε εκλογές. Πρέπει να γίνει τροποποίηση του συντάγματος για να μην έχουν ασυλία οι βουλευτές μας. Το παγόβουνο είναι από κάτω από τη θάλασσα. Δεν φαίνεται το πολύ αυτό που οι διεργασίες που γίνονται. Αυτό που φαίνεται από πάνω από τη θάλασσα είναι το λίγο. Το πολύ είναι από κάτω. Άρα τι λέτε? Επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου, δεν ξέρω, είμαι επιφυλακτικός. Γενικότερα εμφανίζονται απογοητευμένοι από τις εξελίξεις και το πολιτικό σύστημα που, όπως λένε, οδήγησε τη χώρα σε αδιέξοδο. Να σου πω να πάνε να... Όλοι. Και τις αφορά προφανώς. 400 να πάνε. Ασφαλώς δεν με ενδιαφέρει και για τους 300 δεν με ενδιαφέρουν. Μας έχουν κάνει υποχρεώσεις και δεν κοιτάμε τίποτα από αυτά. Δεν έχετε ασχοληθεί με την επιλογή πρόεδρου της? Όχι, δεν έχω ασχοληθεί και δεν αξίζει και τον κόπο. Λοιπόν, να καλησπέρισω τους καλεσμένους μας. Φουντώνουν λοιπόν οι συζητήσεις εν ώψη της δεύτερης ψηφοφορίας και των πολιτικών εξελίξεων. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Γαβριλίδη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη, υποψήφιο βουλευτή ΑΧΑΙΕΣ της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια ο Μιχάλης Μπαϊρακτάρης, ο συνάδελφος, κάθε βράδυ εδώ. Μιχάλη, χθες τα λέγαμε, να ξεκινήσω από σένα, χθες τα λέγαμε εδώ, έχουμε σήμερα η επόμενη μέρα σκεπτικισμού, πολλών συσκέψεων, πολλών διεργασιών από το κυβερνητικό και πολλών αντιδράσεων. Έτσι, για να δώσω ένα στοιχείο μόνο, μέχρι πριν από λίγη ώρα ο κύριος Βενιζέλος επέμενε ότι πρέπει να φτιαχτεί μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Αντιδρούσε ο κύριος Σαμαράς με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου κατά τις 12 η ώρα το μεσημέρι, που έλεγε ή θα εκλεγεί πρόεδρος ή 25 Ιανουαρίου πάμε για εκλογές. Λίγο αργότερα, ο κύριος Βενιζέλος, βάζοντας νερό στο κρασί του, συμφώνησε να συμπλέψει για μια ακόμα φορά με τον κύριο Σαμαρά πάνω σε αυτή τη βάση, και ο κύριος Βενιζέλος έλεγε ότι πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, γιατί δεχόταν πίεση από τους βουλευτές του να πιέσει αυτός με τη σειρά του τον κύριο Σαμαρά να αναλάβει πρωτοβουλίες τόσο προς τους βουλευτές, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη τύχη στη δεύτερη ψηφοφορία, αλλά και ένα γενικότερο πρόγραμμα, το τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση, πότε θα γίνουν εκλογές, πότε θα γίνει η προκήρυξη των εκλογών, να ορίσει η ημερομηνία. Το πρόβλημα του κυρίου Βενιζέλου, Μιχάλη, είναι το πόσο θα μείνει ακόμη στην εξουσία και στη Βουλή κάποιοι από τους βουλευτές. Ενδεχομένως αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Αυτό είναι το σοβαρό θέμα για το Πασό και για τον κύριο Βενιζέλο. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή στη συνέχεια φαίνεται ότι συμπλέουν οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος. Πριν από λίγη ώρα συνέβη αυτό. Υπάρχουν κοινές δηλώσεις. Φαίνεται ότι τα ξαναβρήκαν. Τα ξαναβρίσκουν. Έχει αποσοβωθεί για λίγο αυτή η κόντρα που είχε ξεσπάσει μεταξύ Βενιζέλου και Σαμαρά. Θα τα πούμε για το Πασόκ στη συνέχεια, γιατί έχουμε και δεύτερο πάνελ με στέλεχος του Πασόκ. Το πρωί είχαμε κυβέρνηση ειδικού σκοπού, το μεσημέρι από τον κύριο Βενιζέλη, το μεσημέρι εθνικού σκοπού, και το απόγευμα τα βρίσκει με τον κύριο Σαμαρά. Να δώσουμε το λόγο όμως στον κύριο Κατσανιώτη, αφού κύριε Κατσανιώτη, η Νέα Δημοκρατία,
η κυβέρνηση προσπαθεί, για ποιο πράγμα προσπαθεί να βρει τους 180. Έχουμε μια σκληρή στάση από τον Σαμαρά που λέει ή πρόεδρος ή εκλογές. Κάποιοι λένε εκβιαστικό το δίλημα. Τι γίνεται, ποιες είναι οι εξελίξεις λοιπόν σήμερα? Εγώ δεν καταλαβαίνω το δίλημα που λέτε ότι μπαίνει. Τα πράγματα έβαλε ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, δεν έβαλε το δίλημα. Ο κύριος Σαμαράς, ο πρωθυπουργός, δεν έβαλε δίλημα. Είχε πει από την αρχή. Ή πρόεδρο ή εκλογές. Συγγνώμη, αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι. Ποιο δίλημα είναι αυτό? Υπάρχει το Σύνταγμα. Όχι, μα σα λέω και πάλι. Υπάρχει το Σύνταγμα τη χώρα. Α πούμε, πολιτικά δεν είναι πολιτικό. Είναι πολιτικό. Είναι τυπικό το Σύνταγμα. Όχι, μα τι λέτε. Το Σύνταγμα δεν μπορεί να ξεφύγει όταν πάει για εκλογέ. Να ξεφύγει. Όχι, όποιο πολιτικό από το Σύνταγμα, το ερμηνεύουμε το Σύνταγμα. Εδώ ο κύριο Σαμαρά είπε το εξή. Ή θα βγάλετε πρόεδρο. Είπαμε για εκλογές 25 του μηνός. Δεν το λέει ο κ. Σαμαράς, το λέει το Σύνταγμα και σας το λέω με τα λόγου γνώσης. Αυτή τη στιγμή να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον πρόεδρο και να αποφύγουμε τις εκλογές. Είπε όμως ευθέως ή θα βγει ο πρόεδρος ή 25 Ιανουαρίου του 2015 πάμε για εκλογές. Είπε αυτό που ξέρουμε όλοι. Αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι ή θα βγει πρόεδρος με 180 ψήφους ή θα πάμε σε εκλογές. Και αυτός εκλογές που γίνουν το 2016. Κάποιοι χρησιμοποιούν την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, που είναι μια διαδικασία άλλη από τις εκλογές, για να φέρουν τη χώρα στις εκλογές. Άρα, αν δεν βγει Προέδρος της Δημοκρατίας, η χώρα θα πάει σε εκλογές. Αυτό είναι προφανές, δεν είναι δίλημα. Είναι μια πραγματικότητα. Τι δεν καταλαβαίνουμε σε αυτό? Λέμε ότι αν δεν. Καταλαβαίνουμε πάρα πολλά, κύριε Κατανιώτη, γι' αυτό το βάζουμε στη βάσανο της κριτικής, το όλο ζήτημα. Καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε να πει ότι θα κάνουμε και άλλη προσπάθεια για να βρούμε βουλευτές να φτάσουμε το μαγικό νούμερο των 180 και να αποφύγουμε τις εκλογές. Όμως δεν το είπε αυτό και το κάνω σαφές τώρα το ζήτημα. Είπε ή θα βγει ο πρόεδρος χωρίς καμία άλλη διαδικασία ή θα πάμε εκλογές. Μα δεν υπάρχουν διαδικασίες. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι θα ψηφίσουν πάλι. Μάλιστα. Και θα ξαναψηφίσουν. Θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη για το αν θα έχουμε πρόεδρο δημοκρατίας και θα συνεχίσουμε να έχουμε τις εκλογές όπως προβλέπεται το 2016 ή γιατί θα πέσει δηλαδή, η κυβέρνηση και θα πάρουν τις εκλογές. Αν έχουμε τώρα εκλογές, το ίδιο δεν είναι. Όχι, δεν είναι καθόλου το ίδιο. Για θεωρώ λόγο. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές και από γιατί εδώ. Γιατί λέει ο κ. Σαμαράς ότι θα υπάρχει πρέπει... ο κίνδυνος εξόδου της χώρας από το ευρώ ή Σαμαράς ή χάος. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και δεν είναι μια διαδικασία να τρομάξεις κάποιον. Είναι μια διαδικασία που λέει ότι μπορεί το μέλλον με πολιτική αστάθεια να είναι τρομακτικό. Εγώ αυτό υποστηρίζω. Από τα και φοβικά επίσης... σύνδρομα που δημιουργήθηκαν από σήμερα αλλάζει γραμμή. Ξεπερνάει το φόβο γιατί μέσα στη Βουλή μετά από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έγιναν δεκάδες πηγαδάκια και όλα αυτά δημοσιεύονται σήμερα μεταξύ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και είπαν σύσσωμοι σχεδόν οι βουλευτές ότι η τακτική του φόβου δεν πέρασε. Δεν είναι θέμα αν πέρασε ή δεν πέρασε. Δεν υπάρχει καμία τακτική φόβου. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Διαφωνούμε ότι αυτή τη στιγμή οι αγορές μας βλέπουν με φόβο λόγω του ότι αυτή τη στιγμή έχουν μια πολιτική αστάθεια. Ναι ή όχι. Αν δεν είναι φόβος, ο κύριος Φερνάρας να διαφωνεί κανείς, δεν νομίζω μα είχε συμβεί από πριν. Δεν συνέβη όταν το είπε ο κύριος Φερνάρας. Διαφωνεί κανείς ότι έχουμε μια αστάθεια ή μια, αν θέλετε, ένα φόβο και κάποιες καταθέσεις αρχίζουν να φεύγουν ή όχι? Εγώ διαφωνώ. Πιστεύει, ό,τι θέλετε. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, όπως ξέρετε. Σας είπα και πάλι ότι καμιά δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα και κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει. Εκτός κύριε Κατσανιώτη, αν έχουμε μια δημοκρατία κατ' επίφαση. Δεν μιλάω για δημοκρατία κατ' επίφαση. Μιλάω για μια δημοκρατία που πρέπει να έχει κανόνες. Να πάμε αύριο εδώ με τον κύριο Γαβριλίδη να ρίξουμε τον Κατσφάρα. Να πούμε ότι δεν κάνει, να κάνουμε εκλογές στην περιφέρεια. Όχι, δεν γίνεται. Μα γιατί δεν γίνεται αυτό, να γίνει. Μπορείτε να του κάνετε κριτική, γιατί να έχει θεσμοθετηθεί διαφορετικά αυτό ο ρόλο των αιρετών σωμάτων, όπως και το Δημοτικό Συμβουλίο και διαφορετικά το Κοινοβούλιο. Επειδή για λόγους που έγιναν που το 1974 θεσμοθετήθηκε η διαδικασία του Κοινοβουλίου και του Προέδρου Δημοκρατίας, που σε καμία περίπτωση δεν είχε προβλεφθεί για να αλλάζουν οι κυβερνήσεις ένα δύο χρόνια ή όποτε θέλουμε χρησιμοποιώντας τερτύπια, γιατί για ένα τερτύπι μιλάμε αυτή τη στιγμή, λέμε να πέσει η κυβέρνηση γιατί στη μέση τερτύπης δεν μας αρέσει. Και ποιος μας ορίζει ότι μας αρέσει? Οι δημοσκοπήσεις. Άρα να πάμε στη δημοκρατία των δημοσκοπήσεων. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι χρειάζεται σταθερότητα στη χώρα, ανεξάρτητα από ποιος είναι στην κυβέρνηση.
οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν τετραετή θητεία για να μπορούν να ολοκληρώνουν ένα κύκλο. Εκτός αν συμφωνήσουμε ένα κάθε εξάμηνο. Αλλά να το συμφωνήσουμε, να ξέρουμε ότι η δημοκρατία που εμείς θέλουμε και θέλουμε να έχουμε. Μα προβλέπονται οι πρόορες εκλογές από το Σύνταγμα. Μα προβλέπονται, αλλά σας λέω, προβλέπονται όταν η κυβέρνηση χάσει. Τις εκλογές, τις γενικές, θα είμαστε σε αδιέξοδο. Όταν η κυβέρνηση χάσει τη διαδηλωμένη, είναι προφανές ότι προβλέπονται. Εγώ σας λέω πάλι ότι θέλουμε να έχουμε έναν. Μια διαδικασία δημοκρατική σίγουρα, αλλά να έχει κανόνες και να ξέρουμε όλοι πού θέλουμε να πάνε τα πράγματα, ή να χρησιμοποιούμε τερτύπια τεχνικές και να βάζουμε τη χώρα σε μια διαδικασία μόνιμη. Εδώ μπαίνει η ουσία. Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τερτύπια προσπαθεί να κάνει εκλογές. Χρησιμοποιώντας τη διαδικασία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία είναι μια διαδικασία συνενετική και δεν έχει να κάνει με την παραμονή όχι της κυβέρνησης στην εξουσία. Προσπαθεί και το λέει σε όλους τους τόνους ότι θέλει εκλογές και να δεις κυβέρνηση. Είναι συνενετική η διαδικασία εκλογής του Προέδρου, να σας θυμίσω την υπόθεση Σαρτζετάκη. Μα τι λέτε τώρα. Ήτανε πάντα συνενετική μα σας λέω και η εκλογή πάλι, Προέδρου από την Βουλή. Σας λέω και πάλι, αυτό είναι το πνεύμα του Συντάγματος. Το ότι δεν έγινε σωστά στο παρελθόν, που σίγουρα δεν έγινε, ναι. Και έχει γίνει πάρα πολλές φορές, ήταν λάθος. Εγώ αυτό λέω. Δεν λέω ότι ήταν σωστό στο παρελθόν και τώρα είναι λάθος. Δεν έρθομαι να δικαιολογήσω τα λάθη που έχει κάνει το πολιτικό σύστημα στο παρελθόν, που είναι πολλά. Και επίσης δεν θεωρώ ότι τα δύο κόμματα της εξουσίας έχουν κάνει αυτά τα λάθη. Το πολιτικό προσωπικό που έχει διαχυθεί σε πολλά κόμματα έχει κάνει αυτά τα λάθη. Κύριε Κατσανιώτη, αυτές οι εκλογές δίνουν μια ευκαιρία για ανανέωση του πολιτικού δυναμικού του κόσμου, της χώρας. Μιχάλη, πριν πάμε σε αυτό το θέμα. Αυτό το θετικό το βλέπετε, εγώ έτσι το βλέπω. Εγώ λέω ότι θα πρέπει πραγματικά στη χώρα να συμφωνήσουμε τους κανόνες. Και οι κανόνες για μένα λένε, και οι κανόνες δημοκρατίας, για να μπορούμε μεταξύ μας να συνοούμαστε. Ότι θα πρέπει η χώρα κάθε 4 χρόνια, κάθε 3 χρόνια, κάθε 5 χρόνια να κάνει εκλογές. Έτσι γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται. Η συνεννόηση για μένα είναι το σημαντικό. Το να κάνουμε κοκορομαχίες, πραγματικές κοκορομαχίες, που μας πάνε στα 80, που μας πάνε στα μπλε και πράσινα καφενεία που γίνονται μπλε και ροζ, δεν μας πάει μπροστά. Μάλιστα. Και έχουν ευθύνη όλοι γι' αυτό. Ο λόγος στον κύριο Γαβριλίδη, εκφράσατε, είπατε ότι έχετε μια διαφωνία, κάποια ένσταση σε αυτά που είπε ο κύριος Κατσανιώτης. Καταρχάς, θέλω να υπενθυμίσω κάτι σε όλους. Νομίζω ότι η κυρία Βούλτευση δεν είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Βούλτευση ανακοίνωσε προώρη προσφυγή στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο συνεπάγεται και προώρη προσφυγή στις κάλπες εφόσον δεν εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό δεν το ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ανακοίνωσε η κυρία Βούλτευση από το που είναι η κυβερνητική εκπρόσωπος. Δεν είναι προώρη. Είναι 20 μέρες διαφορά, δεν είναι προώρη. Μην παίζουμε τώρα. Είχατε περιθώριο από τον νομοθέτη μέχρι και τέλος Φεβρουαρίου. Όχι, 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 όχι. Μέχρι 28 Φεβρουαρίου να έχει βγει. Άρα ήταν και ο Γενάρης, γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης ο χρόνος με τον οποίο. 20, για 20 μέρες μιλάμε. Δεύτερον. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Δεύτερον, εμείς λέμε εδώ και 2 χρόνια ότι υπάρχει μια πολιτική αναντιστοιχία σε σχέση με τον τρόπο. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά. Με τον τρόπο που πολιτεύτηκε η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά, όταν ξεκίνησε λέγοντας ότι εμείς θα ασκήσουμε το μνημόνιο, δεν γίνεται άλλο με αυτή τη λιτότητα. Θυμούνται όλοι, έχουν δει όλοι τα βίντεο στο YouTube όπου ο κ. Σαμαράς λέει και ξαναλέει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η καταστροφική πολιτική. Θυμόμαστε όλοι το Ζάπιο 1, το Ζάπιο 2, το Ζάπιο 3 και όλα, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη σειρά των ανακοινώσεων. Τα 14 έως 20 σημεία με τα οποία μας υποσχέθηκε ο κ. Σαμαράς ότι θα κάνει την ανάπτυξη. Και αμέσως την επόμενη μέρα από τις εκλογές του Ιουλίου του 2012 βλέπουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική. Αυτό είναι μια αναντιστοιχία. Και αυτή την αναντιστοιχία έχει εκφραστεί δημοσκοπικά από τον κόσμο με μια πολύ μεγάλη διαφορά και αυτή η διαφορά εκτινάχθηκε και μετά τις προγραμματικές δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άρα όταν έχουμε δημοσκοπικά αυτό το δεύτερο κόμμα να προηγείται πρέπει να κάνουμε εκλογές. Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω όμως ότι υπάρχει μια πολιτική αντιστοιχία η οποία, καταγράφεται και δημοσκοπικά. Από τις δημοσκοπήσεις, αυτό ρωτώ. Αν οι δημοσκοπήσεις αντικαθιστούν την κάλπη και την διαδικασία αναλλαγής των κομμάτων της δημοκρατίας, έβαλα ένα πλαίσιο. Μαζί σας. Αλλά αν δεν γίνει δημοσκοπήσεις, πρέπει να ορίσουμε ποιο. Λέτε 2 χρόνια διαφωνείτε. Άρα από τη μέρα που εκλέγεται. Θα καταλήξω και εκεί. Αντί λοιπόν ο κύριος Σαμαράς
να, ενώ ζήσαμε πριν από 20 μέρες ένα ολόκληρο σύριαλ με τα μέλη της Τρόικας να πηγαίνουν, να έρχονται, να πηγαίνουν, να έρχονται, κάθε μέρα να μέναμε να έρθουν, να στέλνουν mail κτλ. Ξαφνικά διακόπηκε αυτή η επικοινωνία, αυτή η εισαγωγικά διαπραγμάτευση και βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά να ανακοινώνει προεδρική εκλογή. Για ποιο λόγο λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, εφόσον όλα πηγαίνουν καλά, δεν ολοκλήρωσε αυτή την διαπραγμάτευση με τα μέλη της Τρόικας, δεν πέρασε από τη Βουλή τα μέτρα τα οποία γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι έχει συμφωνήσει με την, και μετά να συνεχίσει τον Ιανουάριο να πάμε σε προεδρική εκλογή, έχοντας ολοκληρώσει, και την πολιτική του προγραμματική δέσμευση. Λέγατε ότι δεν θα δεχτείτε οτιδήποτε συμφωνήσει η κυβέρνηση στην κουβέντα για τον προϋπολογισμό. Το είπε ο κύριος Τσίπρας, ναι ή όχι? Όταν ο κύριος Τσίπρας βγαίνει και λέει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μια σκληρής διαπραγμάτευσης, για να φύγουμε από το μνημόνιο, για να κλείσει αυτός ο κύκλος, ότι ό,τι και να συμφωνήσετε, εγώ δεν το δέχομαι. Και η υπεύθυνη κυβέρνηση της χώρας τι λέει, αφού δεν το δέχεται η αξιωματική αντιπολίτευση και η οποία μας λέει ότι το Γενάρη, λόγω της προεδρικής εκλογής, εγώ θα οδηγήσω τη χώρα σε εκλογές. Και κουνάει το δάχτυλο και λέει στους ξένους, κακούς, τροϊκανούς, ότι εγώ δεν θα δεχτώ τίποτα. Είναι υπεύθυνη στάση ή δεν είναι? Ένα το. Καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δυνατότητα να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, διότι δεν ελέγχει. Μα δεν ελέγχει το Μα έχει προσδώσει αυτή τη διαδικασία ότι θα πρέπει να ρίξουμε την κακή κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει να. Αυτό δεν το ελέγχει. Άρα πρωτοστατεί και έχει κάνει σημαία του την πτώση τη κυβέρνηση. Ναι ή όχι? Εννοείται. Χρησιμοποιεί την προεδρική εκλογή για να ρίξει την κυβέρνηση. Πώς τη χρησιμοποιεί? Μα λέγοντα ότι όποιο ψηφίσει θα είναι αργυρώνητο, όποιο ψηφίσει για πρόεδρο θα έχει εκβιαστεί, όποιο ψηφίσει για πρόεδρο θα είναι απαταιώνα εμέσω πριν σαφώ. Αυτό δηλητηριάζει την πολιτική σημαία. Δεν το λέμε για όποιον ψηφίσει πρόεδρο. Το λέμε από την πρώτη μέρα. Ότι ποιο, ότι είναι ο αργυρώνητος? Λέμε ότι είναι πολιτικός απατεώνας όποιος υποσχέθηκε στο λαό ότι θα τον βγάλει από τη λιτότητα και την επόμενη αμέσως μέρα άρχισε να εφαρμόζει τα πιο σκληρά μνημονιακά μέτρα. Αυτό θα το κρίνει ο λαός. Αυτό θα το κρίνει ο λαός. Εγώ σας λέω ότι εσείς έρχεστε και χρησιμοποιείτε το ελληνικό κοινοβούλιο, έρχεστε και πριονίζετε το κλαδί που στέκεται η δημοκρατία, λέγοντας ότι οι Έλληνες βουλευτές, άνθρωποι, εκπρόσωποι, δημοκρατικά εκλεγμένη του ελληνικού λαού, είναι αργυρώνητη ή οτιδήποτε. Αυτό για μένα είναι τραγικό. Εξορισμού. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Μετά από 40 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και μάλιστα με πιο πρόσφατη την αποψινή με την οποία ζητούν να παραταθεί το μνημόνιο, δεν νομίζω ότι δικαιούνται κάποιος να μιλάει για χρησιμοποίηση του κοινοβουλίου και της δημοκρατίας. Κρινόμαστε και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας ρωτώ. Θεωρείτε ότι είναι καλό για τη δημοκρατία μας, για την κοινοβουλευτική δημοκρατία που έχουμε, αν δεν μας αρέσει αυτή και θέλουμε να την αλλάξουμε, μην μας αρέσει, να λέμε ότι υπάρχουν Έλληνες βουλευτές, άνθρωποι που έχουν εκλεγεί από τους Έλληνες πολίτες, που είναι αργυρώνητοι ή που το κάνουν γιατί τα έχουν πάρει, γιατί τα έχουν πιάσει, γιατί έχουν κάνει οτιδήποτε. Εγώ το θεωρώ τραγικό, αυτό σας λέω. Το να μου πείτε ότι δεν συμφωνείτε με μια διαδικασία η οποία όμως είναι νόμιμη. Και είναι νόμιμη γιατί έχουμε και μια δικαιοσύνη που λειτουργεί. Το να μου πείτε ότι διαφωνείτε με κάποια μέτρα είναι κάτι τελείως άλλο. Μια πολιτική διαφωνία που μπορεί να την κάνουμε μέχρι το πρωί. Έχω άλλη άποψη, έχετε άλλη άποψη. Αλλά το να δηλητηριάζουμε την πολιτική ζωή του τόπου για μένα είναι τραγικό και θα επιμείνω σε αυτό. Είναι πραγματικά κακό για τη δημοκρατία μας. Δεν τα πήρε κανείς, κύριε Κατσανιώτη. Είναι προφανές. Δεν έχω κάποιο στοιχείο τεχνικό. Με συγχωρείτε, αλλά βουλευτές των ΑΝΕΛ τα είπαν αυτά. Το να πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα. Το κύριο Σταμένος τα είπε και βουλευτές των ΑΝΕΛ είπαν ότι τις πρότειναν 3 εκατομμύρια ευρώ. Με συγχωρείτε, δεν τα είπε ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε τα λέμε εμείς. Το να πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα και να λέμε ότι λέμε, υπάρχουν όργανα, πρέπει, υπάρχει δικαιοσύνη, αλλά το να λέμε και να χρησιμοποιούμε, εγώ δεν το δέχομαι για τους Έλληνες βουλευτές. Πραγματικά δεν το δέχομαι. Ότι τα πιάνουν. Είναι ντροπή. Καλά, έχουμε παραδείγματα. Ότι είναι ντροπή, είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Δεν μπορεί να μόνο ντροπή είναι. Στη μέγιστη ντροπή μόνο. Είναι μειοδοσία αυτό. Στη μέγιστη δημοκρατική διαδικασία. Σε μια διαδικασία πραγματικά που είναι σημαντική, το να έχει την αξιωματική αντιπολίτευση κάποιου μήνε πρίν να χρησιμοποιεί και να κουνάει πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Το θυμόμαστε. Ήταν, ξέρετε, η Αυριανή που έχει αλλάξει όνομα. Και να λέμε, το Κοντανίου και να λέμε, να τι έχει γίνει.
Είναι κακό για τη δημοκρατία μας. Καταρχάς εμείς δεν κάναμε καμία καταγγελία ότι κάποιος βουλευτής οπωσδήποτε έχει πάρει χρήματα για να κάνει κάτι. Ο κύριος Κουρλέτης χρησιμοποίησε στο τηλεοπτικό κανάλι το δημοσίευμα της Κουρλέτης. Ο κύριος Κουρλέτης αναρωτήθηκε για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα και εγκάλεσε τον εισαγγελέα να το διερευνήσει. Είναι περίεργο που ένας βουλευτής βλέποντας δημοσιεύματα με τέτοιο περιεχόμενο του φαίνεται αδιανόητο και καλεί τον εισαγγελέα για να το διερευνήσει. Σας φαίνεται τόσο αδιανόητο αυτό? Όχι, σας λέω ότι αυτό ξέρουμε και δύο από επικοινωνία και επισημολογία. Δεν το έκανε για αυτό το λόγο, το έκανε για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και φαντάζομαι μας καταλαβαίνετε κι εσείς σαν δημοσιογράφοι γιατί γίνονται αυτά. Πάντως αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι σας ακούω με πάρα πολύ προσοχή, ακούω το διάλογο, όπως και οι τηλεθεατές, όπως και όλοι μας. Όμως, αν παρακολουθήσατε το ρεπορτάζ που προηγήθηκε πριν τη συζήτησή μας, ήταν κάποιοι που έλεγαν ότι δεν με ενδιαφέρει τι έγινε στην Βουλή χθες, δεν με ενδιαφέρει ποιος ψήφισε και ποιος δεν ψήφισε για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμένα με ενδιαφέρει η καθημερινότητά μου. Και γι' αυτά δεν έχουμε ακούσει ουσιαστικές προτάσεις και παρεμβάσεις, κύριε Κατσανιώτη και κύριε Γαβριλίδη. Καταλαβαίνουμε ότι ανεβαίνουν οι τόνοι και η πόλωση, όπως γράφουμε και στο τιτλάκι μας, εν όψη εκλογών, που είναι πολύ πιθανό σενάριο πλέον αυτό να το συζητάμε. Όμως τα προβλήματα των Ελλήνων δεν έχουν λυθεί. Να σας πω γιατί δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα των Ελλήνων. Ναι, κύριε Γαβριλίδη, για πείτε μας. Διότι η Βουλή τις τελευταίες μέρες, ενώ τρέχουν τόσο σημαντικά προβλήματα σαν αυτά που περιγράφεται και ζητάει ο κόσμος να λυθούν, τρέχει να ψηφίσει με τα μανίας τροπολογίες φωτογραφικές περί καταπάτησης δασών, περί μη απαλωτριώσεων καμένων εκτάσεων, περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων. Αυτά απασχολούν τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να λύσει μια κυβέρνηση που τρέχει αυτές τις μέρες που υπάρχει πολιτική αστάθεια. Και μέσα σε αυτήν τη δίθεν πολιτική αστάθεια έπρεπε να κάνουμε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου την διαιώνιση του μνημονίου για άλλους 2 μήνες πλάς. Όμως κύριε Καβριλίδη, κύριε Κατσανιώτη, να βάλω και μια άλλη παράμετρο στην όλη κουβέντα. Την ώρα που γινόταν η ψηφοφορία, για να δείτε πώς ακριβώς αντιδρούν οι πολίτες για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας χθες στο Κοινοβούλιο, η ΔΕΗ είχε κόψει 150 συνδέσεις σε νοικοκυριά, γιατί δεν είχαν να πληρώσουν. Ο Δήμος Πατρέων, ασθμένοντας και χωρίς οικονομική επιφάνεια επιτέλους, να γίνει γνωστό αυτό, επανεσύνδεσε μόνο τα 35 με 40. Καταλαβαίνετε ποια είναι η ψυχολογία του κόσμου. Στην Πάτρα έχουμε πάνω από 50 με 60 την ημέρα διακοπές ηλεκτροδότησης, γιατί δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Αυτή η ψυχολογία είναι αξεπέραστη. Όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον για τη χθεσινή διαδικασία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν είπε και κάτι το σπουδαίο στον κόσμο. Δεν έδωσε κάτι σπουδαίο. Να προσθέσω, Μιχάλη, σε αυτά όπου λες ότι το τηλεφωνικό κέντρο της τηλεόρασης του ΑΧΑΙΑ κατακλείστε καθημερινά από πατρινούς που θέλουν να μάθουν αν θα πάρουν τα προνοιακά επιδόματα πριν τα Χριστούγεννα. Και η είδηση, θα το δούμε το ρεπορτάζ στη συνέχεια, είναι ότι θα τα πάρουν στις 15 Ιανουαρίου. Και κάποιοι λένε ότι θα τα πάρουν, δηλαδή. Εσείς λέτε ότι θα τα πάρουν. Η είδηση είναι ότι. Διότι υπάρχει και μια κρυφή ατζέντα μέτρων τα οποία δεν τα έχουμε μάθει. Ο κ. Γαβριλίδη λέει ότι τα προνοιακά θα δοθούν. Φαντάζομαι ότι αν γίνουν εκλογές και κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι τριπλάσια τα επιδόματα. Θα έχουμε ρεύμα όλοι. Εγώ τι λέω, πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι λίγη σοβαρότητα. Όχι, εμείς δεν λέμε, κύριε Κατσανιώτη, μισό λεπτό. Κύριε Κατσανιώτη, εμείς εδώ δεν είπαμε ότι αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, ότι θα έχουμε ρεύμα όλοι. Θα καλέσουμε τον κύριο Γαβριλίδη. Εμείς το λέμε πάντως αυτό. Εμείς το λέμε αυτό. Εμείς λέμε ότι θα έχουμε ρεύμα όλοι. Θα το πούμε, γιατί σήμερα, ξέρετε τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Είπε ότι και τα δάνεια θα πρέπει να πληρωθούν προς τους δανειστές, προς τους πιστωτές, και ότι δεν θα κάνει καμία μονομερή διαγραφή. Εκτός αν εξαναγκαστεί, είπε ο Τσίπρας. Θα πρέπει να μας πούμε. Άρα λοιπόν, πώς θα γίνουν όλα αυτά, κύριε Γαβριλίδη? Εδώ δεν είμαστε οι καλοί και οι κακοί.
Ξέρετε, εδώ έχουμε μπερδέψει λίγο τους ρόλους. Ότι είναι μια κακή κυβέρνηση που θέλει να κόβεται το ρεύμα στους πολίτες, να μην δίνει επιδόματα, να μην νομοθετεί και να περνάει φωτογραφικές ρυθμίσεις. Γιατί κακοί επιχειρηματίες, όπως η κυρία Αγγελοπούλου και κάποιοι άλλοι, τους βοηθάνε. Ξέρετε, η κυρία Αγγελοπούλου. Αλλά το ζητούμενο ποιο είναι? Να ξεχωρίσουμε και να πούμε τα πράγματα ως έχουν. Η κυβέρνηση πέρασε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου την παράταση 2 μηνών. Στο μνημόνιο, έτσι ώστε. Γιατί με πράξη, αυτό δεν μας έχει απαντήσει. Ώστε, γιατί είναι νόμιμο. Έτσι ώστε, αν η κυβέρνηση, αν έχουμε εκλογές, που το απευχόμαστε και είναι κακό για τον τόπο, αλλά αν έχουμε, να υπάρχει ο καιρός για την επόμενη κυβέρνηση να διαπραγματευτεί και να κλείσει τα πράγματα και να έχει τους 2 μήνες που χρειάζεται. Αυτό είπαμε, αντί να διαιωνίζεται μια κατάσταση. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν θα καταγγείλει μονομερός τίποτα. Δεν ξέρω αν ρώτησε τον κύριο όλες τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, εκτός αν εξαναγκαστεί. Αυτό λοιπόν, να το εξαναγκάσει ο κύριος Λαφαζάνης. Έρχεται και προτείνει σε όλους τα πάντα. Τα πάντα. Λέτε, και υπάρχει. Το να έχουν όλοι ρεύμα είναι πάντα. Όχι, το να έχουν όλοι ρεύμα. Σας λέω και πάλι ότι αυτή τη στιγμή ξέρουμε, πραγματικά ξέρουμε, ότι πολλοί συμπολίτες μας υποφέρουν. Ξέρουμε επίσης ότι η οικονομία της χώρας, τα μακροοικονομικά της στοιχεία, άρχισαν να έχουν μια μικρή ανάκαμψη πριν από 2 μήνες. Στο πόσο υποφέρουν οι συμπολίτες μας, έχετε κόκκινη γραμμή. Ναι, βεβαίως. Όταν τελειώσω, θα έχουμε μια διαφορετική άποψη, μια κοσμοθεωρία που καλό είναι να την πούμε. Όχι, ερώτησεις κάνω. Εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να φορολογήσουμε τον πλούτο που δεν τον ορίζετε? Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να μειώσουμε την επιχειρηματικότητα γιατί είστε εναντίον τη, λογικό είναι, αριστερήστε. Και να πάμε στο δημόσιο και στο κράτος. Όταν δεν θα φορολογήσετε τις επιχειρήσεις, θα φύγουν. Αυτό σημαίνει. Δεν είπαμε να φορολογήσουμε τις επιχειρήσεις. Είπαμε να φορολογήσουμε αυτούς που δεν έχετε καταφέρει να φορολογήσετε εσείς. Μπράβο, μαγικό, μαγικό. Μαγικό είναι. Ποιος εννοείται? Τα 350 εκατομμύρια δωράκια σε εργολάβους για αναθεώρηση των συμβάσεων παραχώρησης. Να μην έχουμε δρόμους. Είναι κάποιοι. Να μην κάνουμε τους δρόμους. Μα είναι για τον δρόμο της Τρίπολης. Να μην κάνουμε δρόμους στην Τρίπολη. Επειδή ο εργολάβος δεν εισέπραξαν τα διόδια, πρέπει να δώσουμε δώρο 350 εκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνετε κάτι. Λέτε να μην έχουμε δρόμους. Είπα εγώ να μην έχουμε δρόμους. Άρα τι λέτε? Πώς θα τους φτιάξει? Η Εγνατία οδός που κατασκευάστηκε χωρίς σύμβαση παραχώρησης δεν είναι δρόμος. Ποιος θα τη φτιάξει? Πείτε μου, σας παρακαλώ. Όποιος έφτιαξε και την Εγνατία. Όποιος έφτιαξε την Εγνατία. Πάρα πολύ εργολάβοι με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πότε, με ποια χρήματα? Με τα χρήματα δικά μας. Που δεν τα έχουμε. Άρα, γιατί λέτε, δεν έχουμε. Λέτε, γιατί δεν έχουμε. Μα γιατί δεν έχουμε? Δεν έχουμε χρήματα στο κράτος, δεν το έχετε καταλάβει. Όχι. Δεν το έχετε καταλάβει. Λέω, με μαγικό τρόπο θα βρείτε δρόμους να φτιαχτούν. Ρεύμα για όλους. Επιδόματα. Αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Να προσλάβουμε και καινούριους. Και όλα αυτά μαγικά. Πείτε μας τον τρόπο. Όχι, θα σας πω τον τρόπο. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι το Σεπτέμβρη στη ΔΕΔ δώσαμε ένα ακριβέστατα κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο για μια εβδομάδα περίπου προσπάθησαν κάποια στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών να το λειτουργήσουν. Πού θα βρείτε τα χρήματα? Θα σας πω. Εκεί είπαμε ακριβώς πού μπορούμε να βρούμε τα χρήματα. Το μεγάλο, το άμεσο που μπορεί να βρεις τα χρήματα είναι το ποσό που χρειάζεται για να εξυπηρετήσεις αυτό το χρέος το οποίο εμείς λέμε ότι δεν είναι βιώσιμο. Εσείς λέτε ότι πρέπει να βρείτε τα χρήματα. Σας λέω, εμείς δεν θα πληρώσετε το χρέος. Δεν θα εξυπηρετήσουμε το χρέος με τον τρόπο που το εξυπηρετείτε εσείς. Πώς? Μα σήμερα είπατε ότι δεν θα έχετε μονομερείς ενέργειες. Πώς θα γίνει αυτό? Πείτε μας, να ξέρουμε. Αυτό σημαίνει διαπραγμάτευση. Αυτή η κυβέρνηση μου λέτε δηλαδή δεν ξέρει. Και ο κύριος Τσίπρας ξέρει και θα πει στους ξένους αυτά που σας δίνω δεν σας τα δίνω γιατί τα χρειάζομαι. Ο κύριος Τσίπρας. Και θα πούνε οι δανειστές, είσαι πάρα πολύ καλός Αλέξης, το δεχόμαστε. Ο κύριος Τσίπρας θα κάνει αυτό που δεν έκανε καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα. Θα διαπραγματευτεί. Εσείς μπορείτε να μου πείτε. Γιατί ένα μέτρο που έχει διαπραγματευτεί. Γιατί η κυβέρνηση δεν διαπραγματευτεί, για πείτε μου. Θα σας πω γιατί. Είναι κακοί άνθρωποι, δεν ξέρω από διαπραγματεύσεις. Όχι, η συγκεκριμένη κυβέρνηση θεωρούμε, πρώτον, θα σας πω, 2 στοιχεία. Mm. Πρώτον, ότι είναι υποχείριο των ξένων δανειστών. Άρα τι με διάφορους τρόπους. Με διάφορους τρόπους. Βλέπετε Siemens, δεν ξέρω. Θα ανοίξουν κάποιοι φάκελοι και θα δούμε για ποιο λόγο δεν επιμένουν. Αυτό λέω. Είστε νέος άνθρωπος. Μην δηλητηριάζουμε την πολιτική. Δηλητηριάζουμε εμείς. Στη Βουλή. Το 30 Δεκεμβρίου του 2013 φέρατε τροπολογία με την οποία χαρίστηκε το ΦΠΑ στη Χόκτη, στην εταιρεία δηλαδή που είχε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Για πείτε μου εσείς. Εγώ να σας πω. Είστε και μηχανικός, ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή χαρίσατε το ΦΠΑ σε μια εταιρεία η οποία παρέδωσε το αεροδρόμιο και έφυγε?
Υπήρχε κάποιος... διαχειρίστηκε το αεροδρόμιο και. Και πρέπει να χαρίσουμε το ΦΠΑ. Μια απόδοση του ΦΠΑ είναι ποινικό αδίκημα. Σας λέω και πάλι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μια σειρά από θέματα. Και έρχεστε και λέτε, επειδή είστε ένας μηχανικός και λέτε Χόχτη και το ΦΠΑ. Σας λέω και πάλι, με το ΦΠΑ της Χόχτη, αυτό είναι το πρόβλημα. Ήταν νόμιμο, είναι παράνομο. Πήγε κανείς στον εισαγγελέα. Είναι στον εισαγγελέα. Άρα θα δει ο εισαγγελέα αν είναι νόμιμο ή παράνομο. Έβγαλε απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητά τα χρήματα πίσω, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εταιρεία εδώ για να τα δώσει. Δεν το γνωρίζετε αυτό. Σας λέω και πάλι, όχι, δεν το γνωρίζω και δεν είμαι υποχρεωμένος να το γνωρίζω. Αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι να βρίσκουμε μία σύμβαση και λέμε αυτή η σύμβαση, αυτό που έγινε, είναι σαφές ότι θα γίνουν. Και γενικά που υπάρχει μεγάλο δημόσιο, τέτοια θα έχουμε. Εγώ δεν πιστεύω στο μεγάλο δημόσιο. Εγώ θεωρώ ότι όπου βλέπετε το δημόσιο. Δημόσιο είναι το ελευθερό Βενιζέλο ήταν από ιδιωτική εταιρεία. Πώς είναι δημόσιο. Σας λέω γενικότερα. Μια ιδιωτική εταιρεία υπεξαίρεσε χρήμα. Δεν το υπεξαίρεσε κανένα δημόσιο φορέα. Υπεξαίρεσε χρήμα μια ιδιωτική εταιρεία. Βεβαίως. Το ΦΠΑ, η μία απόδοση ΦΠΑ είναι υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος. Σας λέω και πάλι είναι ένα θέμα το οποίο. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Το οποίο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή και δεν έχω καμία διάθεση να απαντήσω για κάτι που δεν το ξέρω. Βεβαίως, εντάξει. Αλλά πιάνετε μια συμμετοχή και δεν μου λέτε που θα βρείτε τα λεφτά. Φτάνουν τα λεφτά σας. Σας λέω. Τι μου λέτε από τώρα. Την μη εξυπηρέτηση με τον τρόπο που το εξυπηρετείτε εσείς το χρέος. Μπορούμε. Μα δεν μας έχετε πει το πώς. Είναι πολύ απλό. Με διαπραγμάτευση έχουμε πει τρία βήματα. Και σας λέω και πάλι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι καλή στην διαπραγμάτευση. Φυσικά είναι κάκιστη στην διαπραγμάτευση. Εννοείται. Και έχετε τη μεγάλη και πλέον εξυπηρετεί συγκεκριμένα συντεχνιακά συμφέροντα και επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό είναι και ο λόγος που οπότε αλλάζει, θα αλλάξει ο τρόπος της διαπραγμάτευσης. Άρα, η διαπραγμάτευση με την τροπολογία τι σχέση έχει. Μιλάμε για την πραγμάτευση και μιλάμε για κάτι τροπολογίε. Σα λέω πάλι. Όχι. Τι σχέση έχει η διαπραγμάτευση με τι τροπολογίε που μπορεί να είναι κάκιστε και να συμφωνήσουν μαζί σα. Νομίζετε ότι δεν υπάρχει. Νομίζετε ότι δεν υπάρχει πλέγμα συμφερόντων πίσω ακόμα και από την διαπραγμάτευση με την τροπολογία. Άρα μα υποβάλλουν στην κυβέρνηση ξένη να μην διαπραγματεύεται και εσεί θα έρθετε. Θα διαπραγματεύετε σκληρά. Βεβαίως. Και θα διώξετε τους ξένους και θα βρείτε. Είναι σίγουρο okay. ότι θα και τις επόμενες ημέρες και για ένα μήνα ακόμη θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε για όλα αυτά, γιατί τις προτάσεις περιμένει, κύριε Κατσανιώτη, τις προτάσεις από το κάθε κόμμα περιμένει να ακούσει ο Έλληνας πολίτης, που θα δίνει λύση, όπως είπαμε, στα καθημερινά προβλήματα. Εμείς καθημερινά το κάνουμε αυτό πάντως. Καθημερινά κάνουμε εκδηλώσεις στον κόσμο. Μας πιέζει ο πείνα, η πείνα δεν συνιστά λαϊκισμό. Όχι, καθημερινά λέω ότι κάνουμε. Εγώ σας λέω απλώς ότι καθημερινά κάνουμε εκδηλώσεις με τις οποίες κάνουμε διαβούλες με τον κόσμο, τους ανακοινώνουμε το πρόγραμμά μας και ζητάμε και τη γνώμη τους. Και λέγα Γαβριλίδη, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Και το ξέρετε πάρα πολύ. Δεν μίλησα εγώ για κανένα μαγικό ραβδί. Τόσο δύσκολες οι συνθήκες. Για συζήτηση με την κοινωνία μίλησα. Δεν μίλησα για μαγικό ραβδί. Ωραία, εάν είναι μαγικό ραβδί, το να διαβουλεύσει. Υποφέρει αυτή τη στιγμή και μάλιστα έχει εκφραστεί ο Πρωθυπουργός δεκάδες φορές από την τηλεόραση και είπε ότι λυπάται για αυτά τα βάσανα που περνάει ο λαός. Άρα δεν συμφέρει να κατανιώσει τίποτα από όλα αυτά λαϊκισμό. Όχι, δεν είπα ότι είναι λαϊκισμό. Είναι σαφέστατο ότι η κοινωνία περνάει πάρα πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Όχι πάρα πολύ δύσκολα. Και είπε ο κ. Σαμαρά σήμερα ότι δεν έχει φτάσει κανένα να παίξει με τι θυσίε του ελληνικού λαού. Δεν διαφωνεί κανεί αυτό. Το επόμενο πολιτικό ραντεβού πια είναι την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι. Τεράστιος πολιτικός χρόνος πάντως. Είναι τεράστιος ο πολιτικός χρόνος μέχρι την Τρίτη. Μέχρι την Τρίτη. Είναι πολύ μεγάλο πραγματικά. Και βέβαια μέχρι την Τρίτη ψηφοφορία είναι πολύ περισσότερο. Την Τρίτη λοιπόν στις 12 το μεσημέρι για την δεύτερη ψηφοφορία. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό βράδυ. Είπαμε κυρίες και κύριοι για τα προνοιακά επιδόματα, την τακτική της κυβέρνησης να μην δώσει νωρίτερα λογορωτών τα προνοιακά, καταγγέλει η Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο, τα προνοιακά επιδόματα θα δοθούν στους δικαιούχους στις 15 Ιανουαρίου. Οι δικαιούχοι των προνοιακών επιδομάτων ήλπιζαν πως θα δοθούν τις ημέρες των εορτών τα ποσά στους Δήμους προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν λίγο καλύτερα στις γιορτές. Έρχεται κόσμος εδώ πέρα. Δεν έχει να φάει. Έχουμε ανθρώπους με βαριές ασθένειες, οι οποίες έχουν δυσκολία να επιβιώσουν και πρέπει, επειδή αυτό το θεωρούν, ξαναλέω πάλι, κόστος η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορούν να χρηματοδοτούν τους επιχειρηματίες, τους τραπεζίτες, αυτοί εκεί είναι και να έχουν και το πλεόνασμα, αυτό που λένε και την ανάπτυξη που θέλουν αυτοί, την καπιταλιστική ανάπτυξη, εμείς λέμε, είναι εις βάρος του λαού. Ο Δήμος καταγγέλει την τακτική της κυβέρνησης και με ανακοίνωσή του ζητά έστω και την τελευταία στιγμή να δοθούν τα προνοιακά επιδόματα. Με ευθύνη της κυβέρνησης δεν δίνονται τα ψίχουλα αυτά που δικαίωται ο κόσμος. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή έχουμε κάνει τις διαδικασίες αυτές που έπρεπε.
το Υπουργείο οφείλει τώρα και μπροστά στις γιορτές να κάνει υπέρβαση, να δώσει τα λεφτά πριν τις γιορτές. Ο κόσμος τα έχει ανάγκη. Δεν μπορεί εκτός αυτού να ζει ο κόσμος με αυτά τα ψίχουλα. Εμείς ζητάμε, γιατί αυτοί εκτός ότι θεωρούν κόστος την πρόνοια και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους αντιλαϊκούς νόμους, εμείς ζητάμε και στους άνεργους και στους συνταξιούχους να δοθούν οι συντάξεις άμεσα και βοήθημα στους ανέργους. Και πάνω απ' όλα ότι ο κόσμος πρέπει να βγάλει και συμπεράσματα, γιατί αυτή η κοροϊδία, αυτή η πολιτική που σήμερα εφαρμόζεται είναι εις βάρος του λαού, και εμείς καλούμε τον Υπουργό εδώ και τώρα να δώσει εντολή να πληρωθούν άμεσα πριν τις γιορτές τα επιδόματα. Η ημερομηνία πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων προσδιορίζεται για τις 15 Ιανουαρίου του νέου έτους. Υποτονική αγοραστική κίνηση εν ώψη εορτών. Οι έμποροι υποστηρίζουν ότι έχουν μειώσει τις τιμές, όμως το καταναλωτικό κοινό δεν ανταποκρίνεται. Το μόνο που ελπίζουν είναι οι τελευταίες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, έτσι ώστε να αναθερμανθεί η αγορά. Οι βιτρίνες στολίστηκαν, το εορταστικό ωράριο τέθηκε σε εφαρμογή, όμως λείπουν οι καταναλωτές. Η κίνηση ακόμα δεν έχει αρχίσει. Ευελπιστούμε σε επόμενες μέρες, αν πληρωθούν, να γίνει μια σχετική κίνηση. Είναι πολύ υποτονική η κίνηση. Δεν περιμένουμε ακόμα και εμείς τα δώρα του κόσμου, μπας και εμείς κινηθούμε. Όχι, καμία σχέση με τα άλλα χρόνια. Δεν υπάρχει καμία κίνηση. Ο Νοέμβριος είναι πολύ καλύτερος από αυτό το μήνα. Η αγοραστική κίνηση χαρακτηρίζεται υποτονική τουλάχιστον προς το παρόν. Χρήματα για αγορές δεν υπάρχουν, καθώς οι καταναλωτές θα περιοριστούν στα απολύτως απαραίτητα. Για δώρα, Παναγία βοήθεια. Λίγα πράγματα, λίγα πράγματα. Μόνο ό,τι είναι απαραίτητο για το δώρο. Ναι. Όχι βέβαια, τίποτα. Τώρα δεν έχουμε λεφτά, τι αγορές να κάνουμε. Τώρα δώρα δεν μας δίνουν, είμαστε του δημοσίου. Παίρναμε το δώρο και ψωνίζαμε, κάτι ήταν και αυτό. Τώρα δεν μας το δίνουν, stop, εκεί. Δεν πειράζει, είναι και άλλοι πιο κάτω από εμάς. Θα περάσουμε, θα επιζήσουμε όλοι. Την υγεία μας να έχουμε. Όχι. Τίποτα, ούτε δωράκι. Απολύτως τίποτα, δεν έχουμε. Μοναδική ελπίδα για τον εμπορικό κόσμο οι επόμενες ημέρες, όπου θα καταβληθούν τα δώρα στον ιδιωτικό τομέα. Έχει σίγουρα επηρεάσει το θέμα των εκλογών, της εκλογής Προέδρου και των επικείμενων μάλλον ευνικών εκλογών, τον κόσμο, και είναι λίγο κουμπωμένος. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι έστω και την τελευταία στιγμή ο Έλληνας έχει μάθει να καταναλώνει και να κάνει τις τελευταίες αγορές του. Δεν υπάρχει εορταστικό ωράριο. Αν έχει χρήματα ο κόσμος θα ψωνίσει. Εμείς είμαστε εδώ και ελπίζω να έρθουν και οι καταναλωτές να ψωνίσουν. Σε καμία περίπτωση, όπως υποστηρίζουν οι έμποροι, η κίνηση δεν θυμίζει άλλες εποχές. Είπαμε όμως ότι οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν, πολύ μεγάλος ο πολιτικός χρόνος μέχρι την δεύτερη ψηφοφορία, Μιχάλη. Συνεχίζουμε εμείς εδώ την συζήτηση. Πετύχαμε τα χρώματα. Πραγματικά πετύχαμε τα χρώματα σήμερα. Ναι, είναι πράσινος, ο κύριος Ρούπας είναι μπλε, ο κύριος Γαλάνης, και εμείς συνάδουμε σε αυτό. Είναι το γαλάζιο του ουρανού. Σε αυτό το πιο γαλανός τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, αφορμήτως έγινε όλο το κύριε πετύχαμε. Γαλάνη. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Ηρακλή Ρούπα, αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, αλλά εγώ θα πω, τώρα νομίζω ότι είναι ώρα να λέμε την ιδιότητα και υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας. Έχουμε εκλογές και δεν το ήξερα. Θα τα δούμε τώρα, κύριε Ρούπα, θα τα δούμε τώρα. Θα δούμε όλα. Και ο κύριος Γαλάνης, στέλεχος της τομέαρχης Νέας Δημοκρατίας, εμπόρων και επιτεχνών, χωρίς υποψήφιος βουλευτής. Χωρίς υποψήφιος βουλευτής, λοιπόν. Εδώ έχετε μια δύσκολη ειδικότητα στο συνδικαλισμό. Εμπόρων και βιοτεχνών. Και βιοτεχνών και επαγγελματιών. Ό,τι διαλύεται τη σήμερα ημέρα. Ό,τι χειρότερο, κύριε Γαλάνη. Και πιστεύουμε ότι δεν θα έρθουν ακόμα πιο δύσκολες μέρες. Δεν θα έρθουν. Γιατί από ό,τι ακούσαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, στο προηγούμενο παράθυρο που είχατε, κάποιες διαφορετικές επιλογές, αν έρθουν εκλογές που εμείς απευχόμαστε και αλλάξει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, οι επιλογές προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι πολύ χειρότερες. Γιατί τώρα είναι καλύτερες, δηλαδή. Ακούσαμε τώρα το ρεπορτάζ. Έχουμε μπει σε μια σειρά. Κύριε Γαλάνη, ακούσατε το ρεπορτάζ. Ο Νοέμβριος θα είναι καλύτερος από το Δεκέμβριο.
ο Νοέμβρης ήταν καλύτερος από το Δεκέμβρη. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Δεν πατάει ψυχή στα μαγαζιά. Δεν κάνουν σεφτές, συναδελφοί σας, κύριε Γαλάνη. Ένα λεπτάκι. Υπάρχει ήδη στην αγορά, ναι, έχει περάσει αγορά μια πενταετία η οποία πραγματικά είναι δύσκολη. Υπάρχει πλέον μια ισορροπία η οποία είναι ο πάτος του βαρελιού, θέλετε, ο πάτος του βαρελιού. Και σιγά σιγά αν ισορροπήσουμε στον πάτο του βαρελιού, κύριε Γαλάνη, θα είχαμε. Να τελειώσω. Και προσπαθούμε σιγά σιγά αυτή την ισορροπία να την μετατρέψουμε σε άνοδο. Όλη αυτή η γκρίνια που έχει προηγηθεί αυτό το διάστημα με την προεδρική εκλογή, με το αν θα έχουμε εκλογές, δεν θα έχουμε εκλογές, αν θα πρέπει να έχουμε εκλογές, πραγματικά μας πάνε και σαν αγορά πίσω. Είναι πάρα πολύ λογικό όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ η ψυχολογία των πολιτών που είναι και καταναλωτές είναι στο, και το μυαλό τους είναι στο αν θα πρέπει να γίνουν εκλογές και αν θα πρέπει να βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάτι το οποίο. Και τα δύο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα. Δηλαδή, σε άλλη περίπτωση που δεν είχαμε εκλογές και δεν είχαμε πρόβλημα με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα ήσαν ήρεμοι και θα βγαίνανε στους δρόμους να ψωνίσουν. Επειδή η αγορά είναι ψυχολογία κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Συγγνώμη, ο καταναλωτής έχει μια άλλη ψυχολογία του, κύριε Γαλάνη. Κύριε Γαλάνη, παρακαλώ, και κάνω μια ερώτηση να σας απαντήσω. Προφανώς, ναι, και αν η ψυχολογία ήταν διαφορετική, γιατί η αγορά είναι ψυχολογία, κύριε Γαλάνη, δεν υπάρχει. Δεν θα ακουστεί κανένα από εσάς. Και το κακό είναι ότι έχω δυνατότερη φωνή από εσάς και απλά παρευόμαστε και οι δύο. Κύριε Γαλάνη, το ξαναλέω πάλι. Η αγορά είναι ψυχολογία. Από τη στιγμή που η ψυχολογία του καταναλωτή αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερά της, δεν ασχολείται με το τι θα δώρα, ας πούμε, χρειάζεται για τα Χριστούγεννα, αλλά για το αν θα εμπορέσει. Τα δώρα δεν είναι μόνο χρήματα, έτσι. Τι είναι? Είναι και ένα χαμόγελο. Αυτή τη στιγμή και το χαμόγελο ακόμα έχει παγώσει, γιατί προκαλούμε τα δώρα. Τα δώρα είναι ευρώ. Για να μην διακόψω. Τα δώρα είναι ευρώ. Δεν σταματάω εγώ. Να προχωρήσει ο κύριος Ρούπας. Κύριε Γαλάνη, δηλαδή θεωρείτε ότι η αγοραστική κίνηση είναι μειωμένη επειδή σκέφτεται ο καταναλωτής? Είναι μειωμένη και γιατί έχουμε πλέον... Αν θα πάμε σε εκλογές ή όχι, αν θα εκλεγεί ο Δήμας και επειδή δεν βλέπει γύρω του, δεν βλέπει εσάς, εμένα και τον Μιχάλη να χαμογελάμε. Η αγορά, εμείς δηλαδή από αύριο, από αύριο θα βγαίνουν και θα χαμογελάμε, κύριε Γαλάνη. Τι θα γίνει? Ένα λεπτόκι. Δεν θέλω δύο δευτερόλεπτα. Πρόταση καμία εγώ. Θέλω δύο δευτερόλεπτα και τα μάτσα. Δύο δευτερόλεπτα. Ότι η αγορά είναι ψυχολογία. Όταν αυτή την περίοδο της καθαρά αγοραστικής περίοδου υπάρχουν και άλλα θέματα που απασχολούν τον κόσμο, είναι προφανές ότι έχουμε μείωση της ήδη προβληματικής αγοράς. Αυτό είπα. Αλλά το τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Τελεία. Κύριε Ρούπα. Θα στεναχωρήσω τον κύριο Γαλάνη και θα πω το εξής. Τον άφησα να εκτεθεί λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Είπε. Αν και στην κυβέρνηση, κύριε Ρούφα. Θα σα πω ότι εγώ δεν είμαι κυβέρνηση. Ακούστε. Στην κυβέρνηση, είπα. Ίσως είναι εξαιρετική ευκαιρία μετά από αυτή την παρουσία σήμερα εδώ να αποκατασταθεί μια ισορροπία πλέον και μια ιστορική πραγματικότητα, ότι πλέον υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ πολιτικής και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Εκτέθηκε ο κύριος Γαλάνης στο εξής. Θα συμφωνήσω ότι τα πάντα είναι θέμα ψυχολογίας. Το τεράστιο λάθος που έκανε ο Σαμαράς, θεωρώντας ότι ξαφνικά έχουμε φύγει από τις αγορές, θα διώξουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που σήκωσε στα ύψη την ψυχολογία και μετά την διέλυσε, γιατί δεν γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι αγορές, είναι αυτό που πληρώνουν σήμερα αυτούς που εκπροσωπεί ο κ. Γαλάνης. Και κάποια στιγμή όλοι πρέπει να καταλάβουν στη Νέα Δημοκρατία ότι χωρίς σχεδιασμό ανάπτυξης, γιατί μιλήσατε κύριε Μπαρακτάρη, τι γίνεται με τις μικρές εταιρείες. Χωρίς σχεδιασμό ανάπτυξης, αν δεν κάνω λάθος, υπουργός ανάπτυξης είναι της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς έλεγχο του κεντρικού τραπεζίτη, όπως ήταν ο κύριος Προβόπουλος επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που κατήντησαν οι τράπεζες σήμερα. Χωρίς έλεγχο των υφυπουργών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας του Υπουργείου Οικονομικών. Τα έμφυα και τα λοιπά που πληρώνουμε σήμερα, ποιοι τα σχεδίασαν? Τα σχεδίασαν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά πληρώνει η ψυχολογία του κόσμου και γι' αυτό πρέπει να σοβαρευτούμε λιγάκι όταν συζητάμε μαζί και να μην ψάχνουμε υπεκφυγές το αν θα ψηφιστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή δεν θα ψηφιστεί. Εγώ εκτίρω για το επίπεδο της συζήτησης της Βουλής. Το να έχω μπροστά μου το τευτέρι και να δω ένας πάνω, ένας κάτω, ποιος ψηφίζει, ποιος δεν ψηφίζει, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Να είναι διαφορά, κύριε Ρούπα, ότι πριν από δύο ώρες, τρεις, υπήρχε μια πραγματική αντίθεση στην πολιτική σκέψη μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Αυτή η αντίθεση γεβυρώθηκε.
Από κυβέρνηση ειδικού ή εθνικού σκοπού φτάσαμε στο να λέμε ότι η πρόεδρος ή εκλογές 25 Ιανουαρίου του 2015. Αν και ο κ. Βενιζέλος έκανε τα πάντα. Υπήρξε ένα σοβαρό πολιτικό χάσμα τις προηγούμενες ώρες, αμέσως μετά από την ανακοίνωση του αποτελέσματος για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες το βράδυ. Υπήρξε ένα σοβαρό πολιτικό χάσμα το οποίο γεφυρώθηκε. Γεφυρώθηκε με την έννοια της ενότητας της κυβερνητικής. Όχι, γεφυρώθηκε με την έννοια της πρακτικής πολιτικής σκέψης για την επόμενη μέρα. Η πρακτική πολιτική σκέψη τι λέει, πάμε σε εκλογές. Να πάμε σε εκλογές. Αν με ρωτήσετε από πλευράς οικονομικής σκέψης και προεκτάσεις, δεν τις φοβάμαι τις εκλογές. Δεν φοβάμαι τη μετεξέλιξη την πολιτική του όποιος έρθει πρώτος, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν θα έρθει. Άλλο φοβάμαι. Φοβάμαι το πώς θα μπορεί να γίνει η διαχείριση της επόμενης μέρας και από ποιους. Γιατί δεν έχω, εφόσον μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, στο μυαλό μου αποκρισταλώσει ποια είναι η σταθερή γραμμή πολιτικής σκέψης του ΣΥΡΙΖΑ πρώτον, και δεν είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει το στελεχειακό δυναμικό που να υποστηρίξει την όποια πολιτική σκέψη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έγινε μια πολιτική προσέγγιση, γεφυρώθηκε αν θέλετε η διάσταση που φαινόταν στην αρχή για το λόγο πολιτικού ρεαλισμού. Εάν δεν ψηφιστεί ο πρόεδρος, τι πιο απλό, ελληνικά μιλάμε. Δεν ψηφίζει το πρόεδρος, πάμε σε εκλογές. Εγώ δεν θα ρίξω τον μπαλάκι στο ποιος δεν ψηφίζει, ψηφίζει και ο ένας βουλευτής λέει 20% σήμερα ψηφίζω, 80% θα ψηφίσω αύριο. Αυτό είναι εκφυλισμός της δημοκρατίας. Αυτή είναι την ψυχολογία. Αναφέρεστε στο διάλειμμα που μας εντυπωσίασε όλους. Πραγματικά μας εντυπωσίασε. Σήμερα έδωσε το 20% και αύριο δίνω το 80% μεθά. Αν αυτό είναι το πολιτικό, συγγνώμη, στελεχειακό δυναμικό της Βουλής σήμερα, αυτό είναι το παλαιοκομματικό σύστημα και τις λειτουργίες των παλαιού τύπου κομμάτων και λειτουργιών, γιατί εγώ δεν εκπροσωπώ αυτό, τότε σήμερα αυτά πληρώνουμε και τα βλέπουμε. Και η κτίριο για τον κύριο Μελά ή οποιονδήποτε άλλο έχει αυτή τη σκέψη στο μυαλό του, υστερόβουλα διαπραγματευόμενα στην ψήφα του μία μέρα μετά την άλλη, ενώ ο κόσμος έξω έχει τα προβλήματά του, δεν έχει να πληρώσει, δεν έχει να πάρει τα δώρα του για τα Χριστούγεννα. Κύριε όπως Ρούπα, είπε πολύ σωστά ο κύριος Γαλάτης. Κύριε Ρούπα, είπατε ότι σας φοβίζει, σας προβληματίζει το ποιος και με ποιο τρόπο θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σας έχει πείσει. Η Νέα Δημοκρατία, ο Σαμαράς σας έχει πείσει. Σας είπα, έκανε ένα τραγικό λάθος. Για την επόμενη μέρα και για την νόμιζα ότι κάποιοι άνθρωποι είχαν μάθει από τα λάθη τους το τι σημαίνει η λειτουργία των αγορών του εξωτερικού. Ο κύριος Σαμαράς νόμιζε ότι η όποια πολιτική κάλυψη του προσέφερε η κυρία Μέρκελ αρκούσε για να παίξει ένα εσωτερικό πολιτικό επικοινωνιακό παιχνίδι. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Τα πράγματα θέλουν μια σοβαρότητα και μια σοβαρή αντιμετώπιση. Και παρέσυρε όλο τον κυβερνητικό σχήμα. Καλώς το έκανε, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Πασό και Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε το ίδιο. Αναγκαστικά συγκυβερνήσαμε. Αυτές λοιπόν το λάθος του κυρίου Σαμαρά ίσως μας δίνει μια καλή ευκαιρία να διαφοροποιήσουμε τις θέσεις μας, να τονίσει ο ένας τα λάθη του άλλου και να πορευτούμε μετά τις εκλογές ή κατά τη διάρκεια της εκλογής με των εκλογών με τη δική μας πολιτική πλέον καθαρή θέση στο σύνολό της. Ήδη σήμερα, μια και το θέσατε, γιατί αυτή η θέση εκφράζεται από συγκεκριμένη πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, αυτή που εκφράσατε μόλις τώρα, άκουσα στον μεσημεριανή πολιτική εκπομπή, τηλεοπτική της Αθήνας, τον κύριο Γερουλάνο να λέει ότι το βασικότερο λάθος μας είναι ότι δεν είπαμε στον κύριο Σαμαρά και, στο σύστημα της Νέας Δημοκρατίας ότι είμαστε εδώ και έχουμε αυτές τις ιδέες, έχουμε αυτό το πλάνο, αφέθηκε το ΠΑΣΟΚ να γίνει στην κυριολεξία μια συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είπατε νομίζω προηγουμένως. Αυτό επιτρέψτε μου και σταματάω, κύριε Γαλάνη. Ο κύριος Γερουλάνος το έθεσε πάρα πολύ σωστά και αυτή είναι η άποψη δική μου. Οριοθετήθηκε στην αρχική σχέση της συγκυβέρνησης μέσα εισαγωγικά ένα πλαίσιο αρχών όπως το έθεσε ο κύριος Βενιζέλος. Δυστυχώς αυτό το πλαίσιο αρχών εκφυλίστηκε στην πορεία με αποτέλεσμα σήμερα όλος τρόπος που... Άρα κύριε Ρούπα, αν έκανε τα λάθη αφήνοντας την τύχη της χώρας και της πολιτικής στη Μέρκελ ο κύριος Σαμαράς και αν έκανε τα λάθη με τον Ένθια, είχε σύμμαχο τον κύριο Βενιζέλο. Με συγχωρείτε, δεν ήταν μόνος του. Θα σας πω κάτι. Δεν τα έκανε μόνος του. Προσέξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας πω όμως το εξής. Η λάθος επικοινωνιακή προσέγγιση ως προς το τι γίνεται με την έξοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή όχι προέκυψε τον τελευταίο μήνα. Άρα χρονικά ήταν τόσο λεπτά τα περιθώρια που εγκυμονούσε κινδύνους η όποια αντίδραση να διαμορφώσει σκηνικό μεγαλύτερης κρίσης από ό,τι αυτό διαμορφώνεται σήμερα. Γιατί είχαμε μπροστά τον την εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας, άρα ο ένας μήνας πιθανώς κάποιοι να θεώρησαν ότι ήταν διαχειρίσιμος. Το θέμα του έμφυα
Το έχουμε στιγματίσει, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε να αποτρέψουμε κάποια πράγματα, γιατί το έχουμε ξαναπεί και εδώ στην εκπομπή σας πάρα πολλές φορές, ότι δυστυχώς μεγάλο μέρος του προβλήματος σήμερα που αντιμετωπίζουμε όλοι είναι η αδυναμία αυτών που νομοθετούν να νομοθετήσουν σωστά. Γινόντουσαν πολλά στο πόδι. Και παρασυρθήκαμε. Εγώ δεν είμαι βουλευτής, δεν είμαι κυβερνητικός, είμαι κομματικός στέλεχος. Άρα δικαιούμαι να κάνω την κριτική μου και να θέτω τους στόχους και την πορεία όπως πρέπει να τεθούν. Παρασυρθήκαμε και με την ουσία αυτή να οδηγηθούμε και εμείς σε πάρα πολλά λάθη και να μας συμπαρασύρουν. Δεν είναι μόνο λάθη, έτσι, επισημάναμε λοιπόν, και πολλές φορές. Δεν είναι μόνο έτσι. Είναι αυτό. Είναι όπως σας είπα. Ο κύριος Βενιζέλος ήταν το μαξιλάρι του κύριου Σαμαρά. Σε πάρα πολλά ζητήματα, κύριε Λούπα. Και μέχρι και σήμερα, συγγνώμη κύριε Λούπα, και μέχρι και σήμερα ο κύριος Βενιζέλος κάνει τα πάντα, έκανε τα πάντα. Τα κάνει προκειμένου αυτή τη στιγμή. Να ψηφιστεί, να εκλεγεί πρόεδρος. Είναι αυτονόητο. Δύο λεπτά για να μην παρεξηγηθώ. Είναι εγώ βλέπω ότι έχουμε μια ενδοπασοκική συζήτηση, έτσι. Όχι, όχι, κύριε Καβάλη, παρακαλώ. Παρακαλώ. Δική σα άποψη δεν είναι ενδοπασοκική. Το Πασόκ είναι κυβέρνηση, κύριε Γαλάνη. Ναι, αλλά το Πασόκ είναι κυβέρνηση, κύριε Γαλάνη. Δεν είναι εσωκομματική κουβέντα εδώ. Εγώ δεν είμαι πασοκατζή, όπω ξέρω. Εγώ αισθάνομαι ξένο όμω αυτή τη συζήτηση. Όχι, κάτω λάθο, κύριε Γαλάνη. Αν αισθάνεστε ένα σώμα. Σαμαρά και Βενιζέλο. Είναι θέμα ψυχολογία λοιπόν. Με τον αρχηγό του. Κύριε Γαλάνη. Ίσως δεν παρακολουθήσετε. Έχω ακούσει και τις διαφορές που έχουν με τις πολιτικές που είχαν αποφασίσει στην αρχή ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Σαμαρά, τις οποίες επέτρεψε ο κ. Βενιζέλος να εκφυλιστούν. Δηλαδή, όλο αυτό εμένα που είναι ξένο. Έτσι έχει κουβέντα, κύριε Γαλάνη. Δεν εξημείωσα εγώ. Έτσι εγώ είπα, κύριε Γαλάνη. Έθεσα σαφώς και οριοθετημένα τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας που μας οδήγησαν εδώ. Και αν προσέξετε καλά, έθεσα και λάθη κυβέρνηση Καραμαλή. Τον ελλειπή έλεγχο των τραπεζών από τον κεντρικό τραπεζίτη της κυβέρνησης Καραμαλή που οδήγησε σε έναν εξαιρετικό. Για τον καιρό μιλάτε, Καραμαλή. Όχι, μιλάω για τον Κώστα Καραμαλή. Τον Κώστα Καραμαλή. Το μεγαλύτερο χάος της οικονομίας. Το 1974. Κύριε Γαλάνη, το μεγαλύτερο χάος της οικονομίας προκλήθηκε επί διακυβέρνησης Κώστα Καραμαλή. Ασχέτως αν τα μέσα προασπίζουν τον κύριο Καραμαλή. Κάποια στιγμή αυτά πρέπει να μπουν. Γιατί δεν τα έχει υποστηρίξει, γιατί έχετε περάσει πάρα πολύ εύκολα με το πρόσχημα της κρίσης ότι η κυβέρνηση Καραμαλή είναι στο απειρόβλητο. Ο διπλασιασμός του χρέους, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έγινε επί κυβέρνηση Καραμαλή. Η ανεξέλεκτη πορεία των τραπεζών έπηγαινε επί Προβόπουλου που έθεσε ο κύριος Καραμαλής. Η αδυναμία λήψης μέτρων πρώτης κρίσης, γιατί προσέξτε. Είναι χρόνια πίσω τα οποία προφανώς. Όχι, δεν είναι χρόνια πίσω. Είναι η έναρξη της κρίσης. Είναι χτες, κύριε Γαλάνη. Είναι η έναρξη της κρίσης την οποία παραλάβατε και την εκτοξεύσατε στο Θεό. Από εκεί και πέρα, το να συζητάμε αυτή τη στιγμή. Να ζητάμε αυτή τη στιγμή. Να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση, μάλλον δεν ξέρετε τα νούμερα καλά. Όχι, να σας πω κάτι. Το να με φέρετε σε δύσκολη θέση μπορείτε να με φέρετε πάρα πολύ εύκολα και μπράβο σας και καλά κάνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά όλο αυτό το διάστημα έχουμε ξεχάσει και δεν υπάρχει και κανένας λόγος πλέον να συζητήσουμε αν ο κ. Παπανδρέου είχε αναλάβει κυβέρνηση της χώρας, αν κατάφερε ένα Πασόκ το οποίο ήταν παντοδύναμο και ήρθε σαν σωτήρας στις εκλογές εκείνες να καταφέρει να το φτάσει μαζί σε συνεργασία με τον κύριο Βενιζέλο στο 5 και στο 6. Δηλαδή δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Συγγνώμη, μιλάτε για το Πασόκ. Εγώ σας λέω για λάθος. Μα συγγνώμη, τόση ώρα μιλάτε για το Πασόκ. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το Πασόκ. Εγώ για τη Νέα Δημοκρατία μιλάω. Α, μπράβο, δεν να μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ να μην μιλάω για το Πασόκ. Εγώ σας μιλήσω. Εγώ να μην μιλάω για το Πασόκ. Μπορεί να μιλάτε για το Πασόκ και μας θέλετε, κύριε Γαλάνη. Αυτή τη στιγμή έχουμε έτσι μπράβο. Μπορείτε να μιλήσετε για το Πασόκ μόνο σας όσο θέλετε. Αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Έχουμε ξεπεράσει καλώς ή κακώς τα χρόνια εκείνα με πόνο και με στεναχώρια. Αυτή τη στιγμή είναι μπροστά μας το τι θα κάνουμε. Αν αναλωθούμε ώρες ολόκληρες στο τι έκανε ο Καραμαλής και στο τι έκανε ο Γεωργίος Παπανδρέου, αν το έκανε κάποιος καλύτερα ή δεν τα έκανε χειρότερα, δεν θα βγάλουμε άκρη. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα. Μπορούν να υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα συνεργαστούν για να πάμε όλοι μαζί ένα βήμα παραπέρα. Όπως είπατε πολύ σωστά πριν, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει αυτή η δυναμική ούτε στελεχών ούτε πολιτικής σκέψης που να μπορεί η χώρα να την πάει παραπέρα. Άρα θέλουμε ανθρώπους, θέλουμε κομματικές ομάδες οι οποίες θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα, θέλουν να βοηθήσουν την οικονομία, να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεγαλύτερες και τις μικρότερες, να μειώσουν την ανεργία, να αυξηθεί η παραγωγή πλούτου για να μπορέσουμε όλοι κάποια στιγμή να έχουμε μια χώρα η οποία θα είναι καλύτερη. Αυτό είναι το αναπτυξιακό σχεδιασμό από υπουργό ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, εγώ δεν έχω δει.
Αυτό ήθελα να πω. Αυτό, ότι λοιπόν, είναι, όμως, αυτό να είναι βάλουμε ένα μια νοτελεία, ναι, κύριε Γαλάν, σας παρακαλώ. Με πιέζουν, πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή και θα έρθουμε σε πολύ λίγα λεπτά για να πούμε για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας που δεν τον έχουμε δει, λέει ο κύριος Ρούπας. Αλλά... Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να προτείνει στη συγκυβέρνηση. Πάμε λοιπόν για μια σύντομη διακοπή. Ρογκάνας Lift. Νούμερο 1 σε ανελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Rogalas Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Ανελκυστήρες σκάλας από 4.000 ευρώ μόνο. Έχουμε τη λύση και για οικιακούς ανελκυστήρες προσώπων. Τερψιθέας 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-225. Rogalas Lift. Ο κόσμος μας χωρίς εμπόδια. Το όνομά σου? Νίκος ο Μαγκάκος. Και τα ρούχα σου? Νίκ τα Μοδάτα. Γιαχα! Παιδική μόδα Νίκ. Εδώ και 30 χρόνια δίνει με τον καλύτερο και πιο ποιοτικό τρόπο όλα τα παιδιά. Νίκ. Απλώνεται παντού και ανταποκρίνεται στην προτίμηση και εμπιστοσύνη σας. Παιδική μόδα Νίκ. Η δική μου μόδα στα παιδικά ντύσιμα. Πρώτο κατάστημα Αγιάς 96. Δεύτερο κατάστημα Ερμού 79. Και τώρα νέο κατάστημα Ανφίας 154. Όταν η πολυτέλεια φλερτάρει με την ποιότητα, όταν η τέχνη συναντά την αισθητική, ένα όνομα ξεχωρίζει. Τα Χριτζίδης. Μηχανοποίητα και χειροποίητα χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη. Για τις ανάγκες του νέου σας σπιτικού ή και για την ανανέωσή του. Τα Χριτζίδης. Εγγύηση στην ποιότητα. Στην έξοδο Γλαύκου, περιμετρικής Πατρών. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρι 120, Πάτρα. Supermarkets Κρόνος. Στεκόμαστε πλάι στην ελληνική οικογένεια, μειώνουμε το κόστος στο καθημερινό οικογενειακό καλάθι. Αναζητήστε στα καταστήματά μας τα προϊόντα με την ειδική σήμανση και βγείτε διπλά κερδισμένοι. Supermarket Κρόνος. Μείωση τιμών σε 500 βασικά επώνυμα προϊόντα. Γιατί τα βασικά είναι αυτά που έχουν αξία στη ζωή. Supermarkets Κρόνος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κύριε Γαλάνη, επειδή παραπονιέστε, έχετε το λόγο. Όχι, δεν παραπονέστε, κύριε Γαλάνη. Δεύτερον, να πούμε για το θέμα της ανάπτυξης που είπατε. Ναι. Μην ξεχνάμε, ένα κοντινό μας παράδειγμα ανάπτυξης είναι ο δρόμος που ξεκίνησε της Ολυμπίας οδού από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα. Ήταν ένα έργο που πραγματικά είχε βαλτώσει, είχε σταματήσει. Και για να ξεκινήσει ένα καπέλο 300 εκατομμύριων δωράκι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 300 εκατομμύρια δωράκι, κύριε Γαλάνη, για να πάνε γρήγορα τα πράγματα. Έχουμε ένα δρόμο που προχωράει. Μα θέλουμε να γίνει ο δρόμος, αλλά θέλουμε να γίνει σωστά ο δρόμος. Σωστότατα. Γιατί προφανώς και γίνεται σωστά. Προφανώς και υπάρχει κόσμος ο οποίος δουλεύει για να γίνει αυτός ο δρόμος και πληρώνεται. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχουν ήδη κάποια προγράμματα που τρέχουν για το ΕΣΠΑ. Έχουμε και στον αγροτικό τομέα τους νέους αγρότες ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά... Αυτό λέγεται απασχόληση, εργασία και ανάπτυξη δεν είναι. Ένα λεπτό. Η ανάπτυξη δεν είναι ένα κομμάτι της οικονομίας. Είναι πολλά τα κομμάτια, γιατί η αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής μπορεί να δώσει τη δυνατότητα και στην μετακίνηση να έχει μεγαλύτερη... Πρέπει να ξαναδιαβάσουμε οικονομικά. Γιατί να ξαναδιαβάσετε, δεν μπορείτε να ξαναδιαβάσετε, προφανώς, γιατί τα οικονομικά είναι μια ζωντανή ιστορία. Δεν είναι παγιωμένα αυτά που μάθαμε όλοι μας τη δεκαετία... Ο καθένας τη διαφορετική που έχει. Συγχωρείτε, αλλά μιλάμε για την παρούσα δεκαετία. Η παρούσα δεκαετία θα διαβάσουμε και δεν διαβάζουμε το εξή. Υπάρχουν κάποιες μικρές σπίθες οι οποίες θα δώσουν τη φωτιά. Προφανέστατα και δεν μιλάμε για μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε άνθηση. Έχουμε ύφεση τα τελευταία χρόνια, αλλά μέσα σε αυτή την ύφεση υπάρχουν προσπάθειες για να μπορέσουμε με διαφορετικό τρόπο
να δώσουμε δυνατότητα σε νέους ανθρώπους. Πάντως η ανεργία, κύριε Γαλάνη, δεν έχει μειωθεί. Η ανεργία έχει μειωθεί ελάχιστα, αλλά έχει μειωθεί το τελευταίο διάστημα. Έχει μειωθεί, Μιχάλη. Έχει μειωθεί με βάση τα δείγματα προγράμματα απασχόλησης. Έχει αυτό. Έχει πάψει. Είναι δύο τα δεδομένα. Σήμερα η Ελστάτ έβγαλε, κύριε Γαλάνη, πραγματικά νούμερα ανεργίας στην Ελλάδα. Σήμερα 27,5. Κύριε Μπαϊρακτάρη, πρώτον έχει πάψει να ανεβαίνει και δεύτερον έχει αρχίσει να μειώνεται. Η Ελστάτ λέει ψέματα. Η ΕΣΤΑΤ είναι η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, σας είπα, είναι δύο τα θέματα. Ότι πρώτον έχει πάψει η αύξηση, δεν έχουμε την αύξηση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το καλό ανέβηκε μια μισή μονάδα και δεν έχουμε την αύξηση. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ελάχιστη μείωση των ανέργων. Γιατί σε αυτό που λέτε στην ΕΣΤΑΤ είναι και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις μαζί και οι απολύσεις. Οι απολύσεις είναι λιγότερες από τις προσλήψεις. Γιατί η οικειοθελή αποχώρηση. Απολύσεις, από πού να γίνουν απολύσεις. Και απολύσεις. Από πού να γίνουν απολύσεις. Και απολύσεις. Μα συγγνώμη, εσείς το λέτε. Εσείς λέτε, εσείς. Αν εσείς μου αναφέρατε την Ελστάτ τώρα. Εσείς μου αναφέρατε τη Ελστάτ. Να πω ότι ναι, κύριε Ρούπα. Δυστυχώς η έννοια της ανάπτυξης δεν είναι αυτό που περιγράφει ο κ. Γαλάνης. Η έννοια της ανάπτυξης δεν είναι οι δρόμοι, δεν είναι τα τσιμέντα. Το ΕΣΠΑ είναι σε λάθος βάση. Οι νέοι αγρότες είναι μια προσωρινή προσέγγιση που έχει τεθεί σε λάθος βάση και πρέπει να δεχθεί εντελώς διαφορετικά. Το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έθεσε ποτέ τις βάσεις και τις δομές λειτουργίας μιας νέας παραγωγικής δομής ελληνικής οικονομίας. Το πρόβλημα είναι το εξής. Εμείς ως χώρος έχουμε καταθέσει πολλές φορές, τις έχει μπλοκάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ως χώρες έχουμε καταθέσει πολλές φορές στο Υπουργείο Οικονομικών τροποποιήσεις και διατυπώσεις που θα διευκολύνουν τις διαδικασίες και αυτές έχουν μπλοκαριστεί από τον κύριο Μαυραγάνη και από οποιοδήποτε άλλο υπουργό και υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Σχέδιο ανάπτυξης να το συζητήσουμε μαζί, αλλά σε μια βάση συγκεκριμένη και όχι σε μια βάση του τι ίσχυε. Πολύ σωστά ο κ. Γαλάνης είπε ότι σήμερα το αναπτυξιακό μοντέλο δεν είναι αυτό που ξέραμε πριν. Δυστυχώς οι βάσεις και δεν έχουν τεθεί και αυτές που νομίζουμε ότι είναι σωστές είναι εντελώς λάθος. Δεν πορεύεται έτσι το σύστημα. Να το συζητήσουμε σε άλλη βάση, αλλά ειλικρινή μεταξύ μας. Σε μια βάση που λέει ότι δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μπορεί να μην ανακτήσει την εργασία του πολύ σύντομα και να συμβιβαστούμε με την ιδέα των βάουτσερ και το καθεξής, όπως επίσης μεγάλο μέρος του πληθυσμού πρέπει να βοηθηθεί με κοινωνικά προγράμματα, συγκεκριμένη υποστήριξη, πράγμα το οποίο η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας δεν το έχει θεσμοθετήσει. Μόνο με παρεμβάσεις δικές μας τίθενται αυτά τα πράγματα. Αυτά που είπατε τα βάζω, ξέρετε πόσες φορές αυτά θεσμοθετήθηκαν επί Υπουργείας Γκεγκέρογλου που βρίσκεται σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας. Έχουν μπλοκαριστεί πάρα πολλές φορές και έχουμε περάσει τα πάντινα προκειμένου να περάσουμε ορισμένα μέτρα επί της ουσίας. Η βάση συζήτηση πρέπει να γίνει να αναθεωρηθεί. Μάλιστα. Και να συζητηθούμε σε νέα προοπτική και με δομική λειτουργία την ανάταξη της κοινωνικής δομής. Τη οικονομία. Όχι τη πραγματική δομή οικονομία, τη κοινωνική δομή οικονομία. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί ο στόχο πλέον. Αυτό. Κύριε Γαλάνη, μόνο με μία πρόταση. Ναι. Περιμένετε, εκτιμάτε ότι θα έχουμε εκλογή Προέδρου. Πιστεύω ότι η εκλογή του Προέδρου πραγματικά θα γίνει στην τελευταία ψηφοφορία, γιατί όλοι οι βουλευτές θα αναλογιστούν το βάρος της εκπροσώπησης που έχουν προς τον ελληνικό λαό και θα ψηφίσουν όσοι χρειάζονται και περισσότεροι πιθανόν για να μπορέσουμε να έχουμε πρόεδρο δημοκρατίας. Ο αριθμός λέτε 180 και πολύ περισσότερο. Κύριε Ρούπα, πολύ περισσότερο, και περισσότερο. Ναι, κύριε Ρούπα, τη δική σας εκτίμηση για να κλείσουμε. Εγώ δεν θέλω να κάνω καμία εκτίμηση. Αν ήμουν βουλευτής, την άποψή μου θα την ξέρατε από την πρώτη μέρα. Δεν θα περιμένατε την τρίτη ψηφοφορία. Αυτό είναι η ηθική και το ποιόν που θέλω από τους Έλληνες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να με εκπροσωπούν σήμερα. Νομίζω ότι την απάντηση είναι αυτό που λέγαμε, Μιχάλη, προχθές, ότι από την πρώτη ψηφοφορία θα θέλαμε να. Όχι να μας δίνει το 20% και να περιμένουμε κάποιο χρόνο για να μας δώσει το υπόλοιπο 80%. Είναι λαϊκισμός, εκφυγισμός της έννοιας του Κοινοβουλίου και ξεπεσμός της πολιτικής. Και αυτό που είπε ο κ. Ζούπας είναι πολιτική εντυμότητα. Να σε ευχαριστήσω και τους δύο. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Αχάια στις 11.30. Αμέσως τώρα ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Αντωνέλη. Εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη.
Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείου αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου και την Ανατολική Στερεά ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρι 120, Πάτρα. Προλαβαίνουμε. Γιατί, τι ώρα είναι? Προλαβαίνουμε, αγαπητοί.